Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 20 Απριλίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο, πλούσια η θεματολογία της ημέρας από την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, αλλά και τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Στεριόπουλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Έχουμε θέματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, το χέρι στα αποθεματικά που δείχνει να βάζει η κυβέρνηση. Και ταμιακά διαθέσιμα και. Λοβέρδος στη Λαμία. Λοβέρδος στη Λαμία. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην αίθουσα του ΤΕ Ανατολικής Θεράς σε μια φάση επανασυσπήρωσης του κόμματος εν ώψη του συνεδρίου που θα γίνει. Τι είπε Γιάννη για την αρχηγία? Εμέσως πλην σαφώς παραδέχθηκε ότι είναι έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα και βεβαίως όλα αυτά βέβαια είπε δεν θα τα κάνει στα μέσα ενημέρωσης αλλά με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο γίνονται οι διαδικασίες, ενώ να τα πάρουμε λίγο χρονικά, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Λαμίων, τον Νίκο Σταυρογιάννη, έτσι είναι γνώριμη από παλιά. Θα έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ αύριο από αυτά που γίνονται στο ΤΕ. Ακριβώς. Αλλά το σημαντικό είναι να δούμε καταρχήν να τα πάρουμε και χρονικά τι έγινε στην πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών. Τα λέγαν παλιά στο κοινοβούλιο. Ακριβώς, είχαν και την γνωριμία από πολύ παλιά. Είπε είναι αρκετά έμπειρος, τον ενημέρωσε πλέον από τη θέση του Δημάρχου πλέον, αφού έφυγε από την κεντρική πολιτική σκηνή, με τον Ανδρέα Λοβέρδο να μιλά με πολύ καλά λόγια για τον Νίκο Σταυρογιάννη. Πάμε στο πρώτο βίντεο και θα δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις που βγήκαν. Είμαι σήμερα εδώ στη Λαμία για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, δηλαδή για τιμωρία προς το συνέδριο και την εκλογή αρχηγού. Θεωρώ υποχρέωσή μου να επισκεφθώ το Δήμαρχο της πόλης και γιατί έτσι πρέπει. Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οφείλω αυτή την επίσκεψη, αλλά κυρίως γιατί τον Νίκο τον αγαπώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ήθελα να μου πει πώς είναι οι εμπειρίες του εδώ από την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και προφανώς και για το Δήμο. Συνεπώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι δίπλα του και είπαμε αρκετά πράγματα και αρκετά προσωπικά. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να είμαστε φίλοι και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Καταρχήν να πω ότι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Μαζί όμως και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είχαμε μια άλλη σχέση εκεί μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών. Όπου ήταν ένα μεγάλο σχολείο για όλους. Για όλους. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Εγώ οφείλω, ο Ανδρέας έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, να πω πως ήταν το καλύτερο σχολείο. Όπου άνθρωποι με διαφορετική ιδεολογικο-πολιτική αφετηρία συζητούσαμε και συμφωνούσαμε καταλήγοντας με επιχειρήματα σε θέματα έτσι μείζονος σημασίας και είχαμε κατεβάσει και προτάσεις νόμου και είχαμε κάνει και παρεμβάσεις. Εδώ λοιπόν ερχόμενος σήμερα για κομματική δουλειά ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να τον υποδεχθώ στο Δήμο να συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα και της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής να του μεταφέρω και εγώ τις απόψεις έτσι των τοπικών κοινωνιών και να ακούσω και τον ίδιο με την εμπειρία που διαθέτει για τις εκτιμήσεις. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Πραγματικά. Ως χώρα, ως κοινωνία, ως αυτοδιοίκηση και έχει ιδιαίτερη σημασία συναισθανόμενοι όλοι την ευθύνη που έχουμε από οποιοδήποτε επίπεδο και αν υπηρετούμε τα δημόσια πράγματα να συζητούμε και να συμβάλλουμε στο να βρεθούν λύσεις. Λύσεις στο πολύ δύσκολο σύνθετο πρόβλημα που απασχολεί την πατρίδα μας και την κοινωνία. Πάμε τώρα σε λίγο πιο βαθιά νερά, Γιώργο, που έχει να κάνει με τις πολιτικές προεκτάσεις που παίρνει και η επίσκεψη του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος για τις διαδικασίες που επίκυνται για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εμέσως πλην σαφώς, είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Δεν θέλησε να κάνει όμως, δεν θα κάνει λέει ανακοινώσεις για αρχηγία για υποψηφιότητα στα μέσα ενημέρωσης. Είναι σαν αυτού του είδους τις δηλώσεις που κάνουν πάντοτε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, Γιάννη, που λένε εγώ είμαι έτοιμος να αναλάβω αλλά δεν θα σας το πω ακόμη. Αλλά το είπε. Θα ακολουθήσω τις διαδικασίες, είπε. Είμαι έτοιμος από καιρό. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε. Πάμε στο βίντεο. Έτοιμος για την αρχηγία. Ακριβώς. Εγώ είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό προετοιμαστεί. Αλλά δεν θα παραβλέψω την κομματική διαδικασία και η υποβολή υποψηφιωτήτων, όπως αποφασίσαμε, θα γίνει στο συνέδριο. Συνεπώς δεν προτρέχω και αποφεύγω τον κίνδυνο να θέσω υποψηφιότητα στα μέσα ενημέρωσης. Θα κάνω τα πάντα όπως πρέπει να τα κάνω και θα σεβαστώ τις διαδικασίες. Εδώ είμαι ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σήμερα και όχι ως υποψήφιος.
Νομίζω το είπε. Περίπου ή ακριβώς. Θα το πει στο μέλλον, αλλά μας είπε ότι θα το πει. Θα ακολουθήσει τη διαδικασία, αλλά είναι έτοιμος για την αρχηγία. Και θα είναι υποψήφιος. Και θα είναι υποψήφιος, όπως καταλαβαίνω. Κομματικό έχουμε κάτι άλλο. Κομματικό θα το δούμε σε λίγο, που έχει να κάνει με την κριτική που κάνει και για την κυβέρνηση αλλά και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ εν ώψη του συνεδρίου. Αλλά Γιώργο, νομίζω αξίζει να ανοίξουμε μία παρένθεση για το μεγάλο θέμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που προωθεί η κυβέρνηση για να πάρει χρήματα από τους Δήμους και τις περιφέρειες, τα οποία λέει ότι είναι αδιάθετα ή όσα δεν χρειάζονται, για να καλυφθούν υποχρεώσεις. Σωστά. Σε επιποδός κινητοποιήσεων ουσιαστικά. Κάτσε, είναι οι δήμαρχοι. Κάτσε για να το διαβάσουμε ακριβώς στον κόσμο, να το ξέρει, γιατί το έχω εδώ μπροστά μου. Διότι πλέον έχει βγει. Υπάρχει αναστάτωση στον αυτοδιοικητικό κόσμο. Υπάρχει τεράστια αναστάτωση στον αυτοδιοικητικό κόσμο. Βέβαια, οι φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση, οι δήμαρχοι, λιένουν λίγο τις γωνίες για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να σας διαβάσω το επίμαχο κομμάτι. Άρθρο 1, λοιπόν. Υπογράφει 20 Απριλίου 2015 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Από κάτω, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον Μητρό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμιακά διαθέσιμα σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα το πόσο σοβαρό είναι αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά το γεγονός είναι ότι τα ταμεία αδειάζουν, η κυβέρνηση χρειάζεται χρήματα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα και πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και εφόσον δεν υπάρχει ρευστό αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να βρει από όπου μπορεί. Για να ακούσουμε λίγο. Είναι πάντως μια πάγια τακτική, λέει η κυβέρνηση, που κάνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης συγκεκριμένο θέμα, αλλά ήδη η αναστάτωση έχει προκληθεί. Είναι ότι δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Σωστά. Ότι για να συμβαίνει τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να μας εξηγήσουν ποιο είναι αυτό το διαφορετικό. Περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα ταμιακά διαθέσιμα αρχίζουν και λιγοστεύουν. Γι' αυτό το λόγο γίνεται όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε τώρα. Αλλά για να ακούσουμε τι λένε όμως οι άνθρωποι που τα ξέρουν καλά. Από τη μία θα σας έλεγα ότι δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη και όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Από την άλλη θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όσον αφορά και τις δηλώσεις και τις επιλογές που έχουμε να κάνουμε, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι το μείζον το εθνικό συμφέρον. Έτσι δεν είναι? Έχουμε μια κυβέρνηση, μια ελληνική κυβέρνηση που διαπραγματεύεται με τους εταίρους και δανειστές. Αν θέλετε μπορεί να έχουμε οποιασδήποτε διαφωνίες σε αυτό, αλλά δεν πάβει αυτή η κυβέρνηση να εκφράζει το σύνολο της χώρας και της κοινωνίας. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό, όπως και η κυβέρνηση βεβαίως φαντάζομαι πως αντιλαμβάνεται πως αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ πρόσκαιρο, γιατί οι ανάγκες της αυτοδιοίκησης επιβάλλουν στοιχειωδώς να έχει τα διαθέσιμα, τα δικά της χρήματα, προκειμένου να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Είτε πως ένα πολύ 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 μικρό χρονικό διάστημα. Σας είπα όμως ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ως Έλληνες όλοι, ακόμη και αν διαφωνούμε με πολιτικές που ασκούνται, και αυτή είναι ελληνική κυβέρνηση που προσπαθεί να διαπραγματευτεί με τους εταίρους και δανειστές. Ωραία, μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να γίνει πρόσκαιρα να βοηθήσει τη διαπραγμάτευση. Σίγουρα η αυτοδιοίκηση που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα οικονομικά και οι πόροι της έχουν ψαλιδιστεί σχεδόν 70-68% τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να αντέξει. Μάλιστα. Πάμε, ναι Γιώργο. Ο Νίκος Σταυρογιάννης είναι γνωστό ότι εμέσως πλην σαφώς στηρίζει την κυβέρνηση ως δήμαρχος. Αλλά η συγκεκριμένη στρατηγική της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν του αρέσει, αλλά υποχρεούται να στηρίξει τις γενικές πολιτικές. Το είπε άλλωστε, απλά ναι. Το ξεκαθαρίζουμε και εμείς προς τον κόσμο να το καταλαβαίνει. Και μένουμε στο ζουμί, ότι ακόμα και αν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Και το εξήγησε. Οι πόροι από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λιγοστεύουν, τα ταμιακά διαθέσιμα επιβεβαιώνεται ότι λιγοστεύουν και θα πρέπει να υπάρχουν χρήματα για να γίνει και η δουλειά στους Δήμους. Πολύ δεν γίνεται διαφορετικά αυτό.
μια μικρή πίστοση χρόνου ίσως είχαμε ακόμη. Και, είχαμε και κριτική από το Λοβέρδο σε αυτό. Είχαμε και κριτική, θα την ακούσουμε σε λίγο. Νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε τον Δήμαρχο Δομοκού και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που συνεδρίασε και έβγαλε και ανακοίνωση, τον κύριο Τζιαχρίστα. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βούτσινε, σε εσάς και στους τηλεθέντες. Σας ακούμε, το θέμα το γνωρίζετε. Τι ναι, λέει η ΚΕΔΕ για όλο αυτό. Η ΚΕΔΕ έχει έκτακτη συνεδρίαση. Νομίζω ότι θα αντιδράσει στο μέγιστο βαθμό, γιατί όπως είναι τώρα και πλέον και νόμος πήρε ΦΕΚ. Δήμαρχε, ναι. Κάτσε να το διαβάσω ξανά, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Υποχρεούνται, λέει, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι σημαίνει και αυτό? Και μαζί μόνο ένα περιθώριο 15 ημερών να πληρώσουμε, ας πούμε, τις άμεσες ανάγκες. Για Δήμαρχε, εξηγήστε ναι. Λίγο σε απλά ελληνικά τι σημαίνει να μεταφέρετε τα ταμιακά σας διαθέσιμα εκεί. Τα χρήματα που έχουμε, παράδειγμα, εμείς στο Δήμο μας, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική, να τα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και να κρατήσουμε, ξέρω εγώ, από το 1,5 εκατομμύριο που έχουμε, 50.000 για το επόμενο 15 ημέρο. Δηλαδή να κρατήσετε τα απολύτως απαραίτητα. Ναι. Και αν μετά χρειαστείτε και άλλα. Και δεν κάνουν λόγο και για τις πληρωμές των υπαλλήλων, που εντάξει, αυτό είναι κάτι το πάγιο και το σταθερό. Και βέβαια. Μισό λεπτό, ένα. Και κρατάτε εσείς 50 χιλιάρικα, να το κάνουμε πρακτικό το θέμα. Κρατάτε τα 50 χιλιάρικα και χρειάζεται να τα ξοδέψετε και δεν έχετε άλλα. Μα μπορείτε... υπάρχουν τρέχοντα ζητήματα, πληρωμές... Ναι, μπορείτε να πάτε να πάρετε ξανά. Προβλήθειες. Νομίζω πως όχι. Γιατί από ό,τι έχω δει, τα 200 εκατομμύρια που έδωσε ο ΠΚΠ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν τα έχει πάρει πίσω, που ήταν στον πυλώνα για νέους αγρότες και για σχέδια βελτίωσης. Αυτό τώρα πόσο επικίνδυνο είναι? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από το μνημόνιο. Δηλαδή με την έννοια ότι οι αντιδήμαρχοι, οι μισοί δεν αμείβουν. Τα δημοτικά συμβούλια δεν πληρώνονται. Τι να πείτε, δηλαδή, τι να προτοπίσει. Η ΚΑΠ έχει μειωθεί, η ΣΑΤΑ έχει μειωθεί 20 φορές από ό,τι είχαμε. Κάτσε λίγο, Δήμαρχε, γιατί αυτό το πράγμα τώρα που περιγράφουμε στον κόσμο είναι πολύ σοβαρό. Κάποια στιγμή δηλαδή, και μπορεί να είναι πολύ γρήγορα όλο αυτό, να έρθει πολύ γρήγορα αυτή η στιγμή, μπορεί ξαφνικά λοιπόν να μην έχουν ούτε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή, ταμιακά διαθέσιμα. Σωστά? Μα δεν θα έχουν. Και δεν θα μπορείτε να πάρετε και από αυτά τα οποία έχετε δώσει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή όταν τα και χρήματα... Και μετά τι θα γίνει? Όταν τα χρήματα διαθετούν κάπου, δηλαδή δοθούν, μετά και παράδειγμα να καλυφθούν κάποιες δόσεις, ας πούμε, στο Δονοτού ή μισθοδοσία και συντάξεις γενικότερα, ότι μπορούν μετά να γυρίσουν πάλι στα ταμεία του Δήμου. Είναι παρακινδυνευμένο. Και να ρωτήσω και τι σημαίνει αυτό που δεν το καταλαβαίνω καλά για να το καταλάβουν και οι πολίτες. Άρθρο δεύτερο λέει. Μια σελίδα είναι όλο το χαρτάκι. Ναι. Η ισχύ της παρούσας, η οποία έχει αναδρομική ισχύ. Έχει αναδρομική από 17 Τρίτου του 2015. Αυτό γιατί? Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Και εγώ μπροστά μου το έχω, το διαβάζω. Και βέβαια ότι να πούμε ότι δεν είναι νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι νόμος που έχει ψηφιστεί στη Βουλή. Το ξαναδιαβάζουμε για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κατεπίγουσα ρύθμιση. Ναι, χωρίς ψήφιση όμως από τη Βουλή. Ναι, με υπογραφές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι από κάτω. Ναι. Από εδώ και πέρα τώρα, κύριε Τζιαχρίστα, είπατε αύριο έχετε έκτακτη συνάντηση. Ναι, έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στην ΚΕΔΕ. Ναι. Εντάξει, τώρα θα διαμαρτυρηθούμε, θα κινηθούμε, αλλά βέβαια τώρα δεν ξέρω πώς θα ανατρέψει το κλίμα και βέβαια όταν έχει βγει και ΦΕΚ. Τι να ανατρέψετε, αφού λέει η Δήμαρχη είναι υποχρεωτικό. Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Και βέβαια τώρα αυτό μπαίνει το θέμα αν κάποιος Δήμος ή Περιφέρεια αρνηθεί στο να δώσει τα χρήματα, δεν ξέρω αν προσφύγουν κάποιοι νομικά στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Αν είναι σύνομη η απόφαση συγκεκριμένη. Μάλιστα. Νομοθετική ρύθμιση.
Νομίζω ότι προς τα εκεί θα οφηγηθούμε. Πάντως η κυβέρνηση γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι πρακτική που γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Τζιαχρίστα, δεν ξέρω αυτό. Για μας εδώ, ας πούμε. Ναι, φαντάζομαι όμως για ότι φορά, άλλες, πρώτη για... φορά συμβαίνει. Οι άλλες χώρες δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι οι άλλες χώρες έχουν τα προβλήματα τα οικονομικά. Ναι, που δεν έχουν 320 δις χρέος. Μάλιστα. Και με δύο φορές να έχει γίνει κούρεμα. Σωστό, σωστό. Σωστά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το θέμα τώρα, Γιώργο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και προαναγγέλουν και πιθανές κινητοποιήσεις, Δήμαρχε, θα το δούμε. Εδώ τώρα αύριο. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, πρέπει κάποιος να το εξηγήσει. Βέβαια, βλέπω εδώ ότι υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, αλλά αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες όμως που συμβαίνει δεν είναι στην ίδια κατηγορία με την δική μας χώρα και δεν βρίσκεται και στο μάτι του κυκλώνα συνεχώς και δεν έχει και αυστηρές προθεσμίες και δεν έχει και διαπραγμάτευση και δεν περιμένουν όλοι τι θα γίνει στις 24 του μηνός. Όλα αυτά δεν τα έχουν οι άλλες χώρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι απαντήσεις που δίνονται πιθανότατα να μην είναι επαρκείς αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο, αναφέρθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος από τη Λαμία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κάνοντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας για το συγκεκριμένο θέμα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και όχι μόνο. Πάμε και σε αυτό το βίντεο. Είμαστε σε χειρότερο σημείο από ό,τι πριν από 15 μέρες. Σήμερα είχαμε την έκδοση, την δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία όσοι φορείς του δημοσίου έχουν αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά πηγαίνουν στην διαχείριση του κράτους για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών του αναγκών. Μέσα σε αυτά τα χρήματα είναι και τα 3.600.000.000 του Ταμείου των Γενεών, που ίδρυσε η κυρία Πετραλιά και εγώ, και με βάση μια ιερή υπόσχεση και όρκο ότι αυτά δεν θα τα πειράξουμε, γιατί είναι για τους νέους εργαζόμενους του μέλλοντος. Κάθε κυβέρνηση όφιλε αυτό το λογαριασμό να τον αυξάνει και όχι να τον μειώνει. Τώρα τον σαρώνουν. Αυτό είναι δραματικό. Με τα χρήματα αυτά, με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, στην πιο δύσκολη μετά τον εμφύλιο πόλεμο περίοδο, μαζεύαμε ένα κουμπαρά, έναν ιερό κουμπαρά για τους εργαζόμενους, τους νέους εργαζόμενους του μέλλοντος. Τον πειράζουν και αυτόν. Ωραία, τελειώνουν και αυτά. Αλλά δεν υπάρχουν. Τι θα γίνει μετά? Θα συμφωνήσουν, δεν θα συμφωνήσουν? Και πριν αναρωτηθούμε τι θα γίνει, πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουν. Δεν έχουμε καταλάβει. Άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ. Άλλα τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη. Και όχι επί ενιών νοημάτων, αλλά επί αριθμών. Δεν μπορώ να καταλάβω και δικαιούμαι να μην μπορώ να καταλάβω και συνεπώς να μην διακινδυνεύω εκτιμήσεις και προβλέψεις. Κάθε εβδομάδα που περνάει δεν είναι κέρδος χρόνου για την κυβέρνηση, είναι απώλεια χρόνου για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σε ό,τι αφορά το κόμμα, ναι, οι στοχεύσεις που έχουμε είναι εφικτές. Ακόμα και εδώ στη Φθιώτιδα, που είναι ίσως ένας από τους πιο δύσκολους για μας νομούς της Ελλάδας, όπου υπήρξε διάσπαση με πάρα πολύ διχαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και εδώ υπάρχουν ελπίδες ότι με τις νέες μας στοχεύσεις μπορούμε να είμαστε επαρκείς. Ποιες είναι αυτές οι νέες στοχεύσεις? Η αποκριστάλλωση μιας πολιτικής γραμμής που οριοθετείται από την επιλογή μας να μην είμαστε συμπλήρωμα κανενός, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε μια αυτοτελή και αυθύπαρκτη πορεία. Και δεύτερον, βάσει της αριθμητικής μας στόχευσης, να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν ονειρευόμαστε μαζικά κινήματα ή λαϊκά κινήματα ή πολιτικά κινήματα του 45%, αλλά ονειρευόμαστε ένα διπλασιασμό των δυνάμεων που θα μας κάνει μια χρήσιμη, αποφασιστικά σημαντική δύναμη του τόπου, δίκαιη, μια δύναμη η οποία θα στηρίζεται στην αλήθεια και όχι στα ψέματα, στην αλήθεια, επαναλαμβάνω, και όχι στο πελατειακό κράτος, που θα βοηθήσει στην πορεία ανόρθωσης της χώρας. Πέρα από την αυτοδιοίκηση, άνω κάτω είναι και η εκπαίδευση τώρα, Γιώργο, πρέπει να επισημάνουμε. Πρέπει να ανοίξουμε το θέμα και να το κρατήσουμε στην επικαιρότητα, διότι υπάρχει σοβαρή κόντρα εδώ. Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, μιλάμε για ανοιχτό πόλεμο. Ακριβώς. Αιτία πολέμου για τους φροντιστές, τα όσα προωθεί με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, καθορίζοντας και τις αργίες αλλά και πολλές άλλες διαδικασίες. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο των Ιδιοκτητών Φροντιστών στην Φθιώτιδα, τον κύριο Βαγγέλη Στεφανή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Στεφανή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Βούτσινε, και τις καλύτερες ευχές στον Γιώργο Στεργιόπουλο να είναι ευτυχισμένος και σιδερένιος. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Βαγγέλη, να είσαι καλά. Παντρέθηκε και μπήκε στο κλαμπ, στο οποίο κάποιοι θέλουν... Είπαμε να μην τα λέμε αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα? Άνω κάτω η εκπαίδευση. Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι ίσως οι τίτλοι δεν αποδίδουν πραγματικά την κυριολεκτική έκφραση τη δική μας. Σαφώς προμηνύεται μια σύγκρουση. Δεν έχουμε πόλεμο με το Υπουργείο, αλλά δεν μπορούμε και να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, διότι θεωρούμε
πως αρχή μιας συνετής και σοβαρής διακυβέρνησης είναι να συνομιλούν οι κοινωνικοί εταίροι, και προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει κανείς να μιλά και να νομοθετεί χωρίς εμάς. Θέλω να καταλάβουν, να το ανοίξουμε σήμερα, να δώσουμε τους βασικούς πυλώνες και να το συνεχίσουμε αύριο και με περισσότερους προσκεκλημένους. Θέλω επιγραμματικά, σε παρακαλώ πολύ, ποια είναι τα βασικά σημεία της κόντρας. Τα βασικά στοιχεία της κόντρας αυτής είναι ότι θα έπρεπε πρώτον να, επί της αρχής να κληθούν η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, διότι είναι μία και μόνη έκφραση ενιαία, σε μία διαβούλευση για ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο αφορά και ιδιωτικές, μη τυπικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως είμαστε εμείς με τα φροντιστήρια. Η αιχμή του δόρατος είναι οι μέρες των διακοπών και των αργιών, σύμφωνα με το εδάφιο 4 του άρθρου 46 που αναφέρεται σε θέματα ιδιωτικών σχολείων, κατά το οποίο ορίζεται ότι οι μέρες υποχρεωτικών διακοπών και αργιών θα είναι τα Χριστούγεννα από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου, το Πάσχα από Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά. Όλες οι Κυριακές θα είναι αργίες, νέοι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος που ήταν ήδη αργίες, νέοι εθνικές επέτειοι 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε και τα παιδιά και οι γονείς, ότι οι μέρες που εσείς αξιοποιείτε για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, stop. Εμείς θα θέλαμε, αγαπητέ Γιώργο, να ισχύει αυτό για να ξεκουραζόμαστε. Όμως δεν μπορούμε να προτάξουμε αυτό το θέμα της αργίας την ίδια στιγμή που, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, θα ανακαλύψουμε ότι υπήρξαν ημερομηνίες πανελλαδικών στις 14 Μαΐου, όταν το Πάσχα ήταν στις 28 Απριλίου. Εκεί τι θα γινόταν λοιπόν? Θα λέγαμε εμείς ή θα πούμε, ίσως του χρόνου, που το Πάσχα είναι η Πρωτομαγιά, πέφτει η Πρωτομαγιά, θα πούμε λοιπόν στα παιδιά που έχουν τους αγώνες και τις αγωνίες τους και τους κόπους τους και τους ιδρώτες μιας χρονιάς να διακυβεύονται, θα τους πούμε ότι μας συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαστε κλειστά λόγω του Υπουργείου. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Θα βρεθεί πεδίο συνεννόησης, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι την ίδια στιγμή όπου οι μοναδικές επιχειρήσεις στον κλάδο που μπορούν και δέχονται έλεγχο και λειτουργούν με την επίσημη βούλα του κράτους, με τις άδειες του κράτους, είμαστε τα νόμιμα φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία από τις αργίες σε όλο το σύστημα το οποίο παραοικονομεί και κάνει μαθήματα ιδιαίτερα με διάφορες μορφές, τις οποίες δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν τις δουλειές τους και μάλιστα θα αποτελέσει και ένα αντεπιχείρημα, ότι ξέρετε, αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν, ενώ εμείς μπορούμε να εργαστούμε. Το τρίτο, έχετε φανταστεί πώς μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ανοιχτές όταν ο κόσμος θα αρχίσει να αμφισβητεί και θα δυσανασχετεί, ειδικά με τις διακοπές του Πάσχα? Διότι βεβαίως κλείναμε κάποιες μέρες, κλείναμε Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα. Φανταστείτε όμως ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχε δυνατότητα, αν είχαν χαθεί μαθήματα λόγω εκδρομών, αν είχαν χαθεί μαθήματα λόγω θεομηνιών που έχουν συμβεί όλα αυτά, αν είχαν χαθεί μαθήματα λόγω του ότι ένας διδάσκων ή το ασθενής, βρίσκονταν μία φόρμουλα και επικαλύπτονταν κάποιες ώρες, γινόταν αναπληρώσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι στο επίπεδο της ύλης εκεί που πρέπει, και ειδικά το Πάσχα, όταν είμαστε σχεδόν μπροστά στην τελική ευθεία, ελάχιστες μέρες απομένουν για τις πανελλαδικές, είναι οδυνηρό να πούμε ότι 15 μέρες δεν θα υπάρχει καμία επαφή με το φροντιστήριο, επειδή έτσι ορίζει κάποιος νομοθέτης. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, κύριε Στεφανή, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Αγαπητέ Γιάννη, τα βήματα είναι ότι εμείς αγωνιζόμαστε να βρεθούμε μαζί με το Υπουργείο στο ίδιο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετηθούν πελατειακές σχέσεις. Δεν θέλουμε επίσης να θεωρήσουμε ότι είχε κάποια βάση σοβαρότητας η έκφραση του Υπουργείου ότι τα φροντιστήρια είναι μία πληγή. Υπάρχουν πληγές στη μέση εκπαίδευση. Ο καθένας ο οποίος υπηρετεί και διακονεί τη μέση εκπαίδευση τις ξέρει.
Σίγουρα δεν είναι δυνατόν όμως να αποτελεί σκοπό και στόχο το ιδιωτικό φροντιστήριο, ένας λαϊκός θεσμός. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς αυτό, αλλά είναι ένας γνήσια λαϊκός θεσμός, ο οποίος έχει επιτρέψει μία αριστερή έκφραση, αν θέλετε, και μία δική μου διατύπωση της ελληνικής κοινωνίας. Και τι εννοώ? Ότι το παιδί του βιομηχανικού εργάτη, του αγρότη, του βοσκού, μπορούσε μέσα από τα φροντιστήρια, το λαϊκό θεσμό των φροντιστήριων, να βρεθεί στις επάλξεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, αν κανείς ψηλαφίσει τα αποτελέσματα κάθε χρόνο. Εξαιρετική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μόνο. Αυτοί που γίνανε φροντιστές ήταν οι αριστεροί. Δηλαδή, ποιοι? Όσοι δεν μπορούσαν να πάρουν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων κάποτε. Όχι, εμείς δεν ετύχαμε τέτοιας αντιμετωπίσεως. Έτσι λοιπόν, από τα γενοφάσκια του είναι ένας λαϊκός θεσμός, και σας λέω μόνο αυτά που είναι ήδη καταγεγραμμένα, ότι υπήρξαν διαπρεπείς φροντιστές όπως ο Μανολκίδης, που ήταν οι κύριοι χρηματοδότες της αριστεράς στα πέτρινα χρόνια. Εμείς φιλοδοξούμε να βρεθούμε πραγματικά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο. Θα θεωρήσουμε ότι θα είναι πολύ άδικος ένας τέτοιος αποκλεισμός. Και βέβαια θα υπερασπίσουμε τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές και όρθιες. Διαφορετικά, χιλιάδες εργαζόμενοι καθηγητές φοβάμαι ότι θα βρεθούν στον δρόμο. Κύριε Στεφανή, σας ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευαισθησία σας. Καλό σας βράδυ. Θα το συνεχίσουμε και αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα ξανά στο κύκλο των διαπραγματεύσεων, τις πολιτικές εκτιμήσεις. Μέσα από το Ένα Κεντρικής Ελλάδος μίλησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κίρτσος, και θα συνεχίσουμε με πολιτική κουβέντα για το κόκκινο των διαπραγματεύσεων και τα διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Πρέπει να κάνουμε μία διαπραγμάτευση για να πάρουμε τις δόσεις από τα δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που δεν πληρούνται ακόμη, αλλά πρέπει να τα διεκδικήσουμε για να σταματήσει και αυτή η έλλειψη ρευστού. Στη συνέχεια πρέπει να περάσουμε μια δεύτερη δοκιμασία μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή αμέσως μετά, ναι, να φτάσουμε στο λεγόμενο τρίτο πρόγραμμα Παύλα Μνημόνιο για να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2015-16 που υπολογίζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά έχουμε μια τρίτη δοκιμασία για τους μήνες που θα ακολουθήσουν, αν περάσουμε βέβαια με επιτυχία τις δύο πρώτες, ναι, που θα πρέπει να προετοιμάσουμε την επιτυχημένη αυτή τη φορά έξοδό μας στις αγορές, κατά το πρότυπο της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ώστε πια να δανειζόμαστε με πολύ χαμηλά επιτόκια και να πέσει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και να αποδεσμευτούν λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρώτα για επενδύσεις και στη συνέχεια για κοινωνικές ανάγκες. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Είναι δύσκολα, αλλά είναι αναγκαία. Ναι. Αλλά με το ρυθμό και με την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Ζητάνε οι Ευρωπαίοι εταίροι που είναι ταυτόχρονα και πιστωτές να εμφανίσουν προγράμματα διαρθρωτικών αλλαγών, με πρώτο απ' όλα τη μείωση του κόστους του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι διάφορες υποσχέσεις ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, θα φορολογήσει τους πλούσιους, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό, και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν λύνουν το άμεσο πρόβλημα χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου. Επειδή δε οι Ευρωπαίοι εταίροι τα έχουν ακούσει αυτά και στο παρελθόν, το κυνήγι των πλουσίων κτλ. Δεν τα πιστεύουν και έχουν λόγους να μην τα πιστεύουν, γιατί άμα δούμε τα επίσημα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, αυτά δηλαδή που προέρχονται από τον ΦΠΑ, την εφορία κτλ., ναι, είναι μειωμένα, όπως είναι και τα έσοδα το πρώτο δίμηνο, τα επίσημα στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι όπως πάει η κυβέρνηση, μας πηγαίνει για πτώχευση και πιθανότατα για έξοδο από το ευρώ, ή όπως είπε ο συνομιλητής σας, για μια παραλλαγή του Κωσόβου. Αυτό τώρα τι γίνεται? Προσπαθεί η κυβέρνηση να κατασκευάσει συνενόχους ή συνυπεύθυνους, γιατί άμα πάει σε αυτό το δρόμο μόνη της, προφανώς μόλις ο κόσμος καταλάβει τις επιπτώσεις, τις οικονομικές και κοινωνικές αυτής της επιλογής, ναι, θα υπάρξει φοβερή λαϊκή αντίδραση. Εάν όμως προτού φανούν οι επιπτώσεις, έχει επικυρωθεί αυτή η επιλογή με ένα δημοψήφισμα
ή με μια εκλογική αναμέτρηση την οποία ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει το πλεονέκτημα, ναι, τότε θα μπορούν να λένε στη συνέχεια ότι καταστρεφόμαστε με εντολή του ελληνικού λαού. Όπως τώρα μας λένε δεν προσαρμοζόμαστε και πάμε για ρήξη με εντολή του ελληνικού λαού, αυτά δεν μας λένε. Ναι. Αν συμβεί αυτό το σενάριο, που είναι πολύ πονηρό σενάριο βέβαια, δείχνει ότι ψάχνουν, προεξοφλούν την καταστροφή και απλά ψάχνουν συνενόχους και συνυπεύθυνους και θα μας λένε με εντολή του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα ξανά στην πολιτική και οικονομική ατζέντα, στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις, Γιώργο, για το πώς κινείται η κυβέρνηση αλλά και οι εταίροι, πολλά τα μηνύματα και οι πιέσεις που υπάρχουν συνολικότερα από όλες τις πλευρές για να βρεθεί η χρυσή τομή. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Βιωτίας, τον κύριο Σταθά. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Σταθά, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν αποκλίσεις σε κάθε περίπτωση. Εσείς εμένετε στις δικές σας κόκκινες γραμμές. Αν υπάρχουν συγκλήσεις, θα είχαμε κλείσει συμφωνία. Δεν θα ήμασταν ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Σωστά. Σας ακούμε όμως. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Σταθά? Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να τελειώνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Εμείς έχουμε από την αρχή εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το οποίο έχουμε βάλει στο τραπέζι. Βλέπουμε ότι αυτές οι πολιτικές που είχαν εδώ και 5 χρόνια έχουν αποτύχει. Πρέπει να το παραδεχτούν αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν εδώ πέρα και να πάψουν να εμένουν και να έχουν τις αιμονές αυτές. Εάν αυτό συνεχιστεί, σίγουρα εμείς δεν θα υποκύψουμε και το φταίξιμο που φτάζει εδώ πέρα η οικονομία και το προβλήματα που έχει όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι δικά μας, είναι δικά τους. Το γεγονός ότι κάποιοι φοβούνται ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει στα βράχια. Αυτό μπορείτε να εγγυηθείτε στον ελληνικό λαό που έδωσε ψήφο? Εμείς αυτή τη στιγμή εγγυούμαστε στον ελληνικό λαό ότι γιατί τις αποφάσεις που θα πάρουμε δεν είναι για ένα μήνα ή για δύο. Θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Άραγε λοιπόν αυτή τη στιγμή... Κύριε Σταθά, αυτό που λέτε εσείς είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια χρονικά που δεν σας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζετε από τώρα τόσο μακροπρόθεσμα. Ακούστε να δείτε, εμείς έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας σε περίπτωση που οι εν λόγω κύριοι επιμείνουν, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Όπου αυτές τις αποφάσεις έχουμε πάρει, λοιπόν, αν το τραβήξουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτοί να σταματήσουν από αυτές τις αιμονές τις οποίες έχουν και να παραδεχθούν και να αποδεχθούν ότι έχουν κάνει εγκλήματα εδώ πέρα στον τόπο μας και δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτά τα εγκλήματα για την πατρίδα τα οποία έχουν κάνει. Λοιπόν, αν κρατήσουν τη σκληρή γραμμή, κύριε Σταθά. Αν κρατήσουν τη σκληρή γραμμή, θα το δούμε στο τέλος. Δεν θέλω να γίνω προφήτης, ούτε μάντης, αλλά σίγουρα αυτό που, που μπορώ να εγγυηθώ και μπορώ να πω ότι γι' αυτό έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν μπορώ να προδικάσω αλλά και να πω κάτι από πριν. Εννοείται, αλλά επειδή όπως είπατε σωστά έχετε πάρει τις αποφάσεις, πρέπει να σας ρωτήσουμε και εμείς δημοσιογραφικά ότι αν κρατηθεί η σκληρή γραμμή, η επόμενη κίνηση, εσείς δεν το ξεστομίζετε, θα το πω εγώ δημοσιογραφικά. Θα το πούμε εμείς από εδώ δηλαδή. Το δημοψήφισμα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξαναλέω πάλι, όταν θα έρθει η ώρα της η κρίσιμη στιγμή, θα δούμε πού θα καταλήξει και εκεί τη στιγμή θα αποφασίσουμε. Γιατί ό,τι και να πούμε εκ των προτέρων, όποια πλευρά και να το πει κάτι, από τη στιγμή που δεν έχουμε καταλήξει και οι δύο πλευρές, δεν έχει ουσία. Γι' αυτό είναι καλό να μην λέμε πράγματα τα οποία ίσως στην κρίσιμη στιγμή δεν τα κάνουμε. Και θα μου πεις μεθαύριο, άλλα έλεγες πριν 10 μέρες, 15 μέρες. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή λοιπόν, θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. Έχουμε βάλει τα σενάρια μας όλα κάτω, τα έχουμε και θα υλοποιηθούν αυτά με βάση την τελική διαπραγμάτευση που θα υπάρχει. Το καλό είναι εμείς αυτό που πιέζουμε είναι να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η τελική διαπραγμάτευση, να μην παίζουμε άλλο με τη χώρα και με την Ευρώπη γενικότερα, να υπάρχει μια σταθερότητα και να ξέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς προς τα πού θα οδεύσει ο τόπος και πώς θα πάει για να πάρουν και ο κάθε πολίτης και ο κάθε ένας ομάδας να πάρει τις αποφάσεις το τι θα κάνει. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Και άρα πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Κοστολογημένες, έχουμε προτάσεις που λένε γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Λέμε γιατί έχουν αποτύχει οι προηγούμενες πολιτικές. Δεν είναι κάτι τόσο ριζοσπαστικά αυτά τα οποία λέμε, ούτε είναι τίποτα επαναστατικά αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, άραγε λοιπόν αυτοί οι οποίοι κάνουν ριζοσπαστικές και επαναστατικές γυμναστικοί είναι οι αντίπαλοι μας, όχι εμείς. Κύριε Σταθά, είναι εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος των Ευρωπαίων λαών.
που πληρώνουν το μάρμαρο αυτή τη στιγμή τη φορολογία. Πάντως, κύριε Σταθά, αυτά τα σενάρια περί Brexit ή αποχώρησης της Ελλάδος αρχίζουν να φαίνονται λίγο πιο κομψά στους περισσότερους. Ο κύριος Dijsselbloem είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σαν να λέει δεν τρέχει και τίποτα. Καλά, το αν τρέχει όχι θα το δείξει πορεία. Δεν θα το πω εγώ τώρα. Και το 2010 όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, ο κύριος Σαμαράς ήταν απέναντι στο μνημόνιο και έλεγε ότι είναι λάθος. Έλεγαν ότι τέλος του 2011, αρχές του 2012 θα έχουμε βγει στις αγορές και θα είναι όλα καλά. Και ακόμα η ανεργία φτάσει στο 30%. Έχουμε χάσει το 30% του ΑΕΠ και το ήταν 120% του ΑΕΠ ήταν το χρέος, ήταν 180-190. Άρα λοιπόν όλα αυτά που έλεγαν δεν έχουν πετύχει τίποτα. Άρα για να μην λένε μεγάλες κουβέντες και θα το δείξει ιστορία για όλα αυτά τα οποία λένε θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση εντός ευρωζώνης, αλλά αν δεν το θέλουν αυτοί θα αποφασίσουμε πάλι το τι θα κάνουμε. Δηλαδή εμείς δεν εκβιαζόμαστε, γιατί αυτό που λέμε είναι αυτοί πάνε να μας εκβιάσουν. Και παρακβιάσουν, όχι, δεν εκβιάζουν το ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική κυβέρνηση, παρακβιάσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Κύριε Σταθά, είναι προφανώς και είναι γνωστό ότι απολαμβάνετε τις εμπιστοσύνες του ελληνικού λαού ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα σχέδια τα οποία επεξεργάζεστε στην κακή εξέλιξη των πραγμάτων είναι σχέδια τα οποία μπορείτε επίσης να πείτε στον ελληνικό λαό ότι θα μπορεί να έχει στο βαθμό που είναι εφικτό την ησυχία του. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό να είναι μια σιγουριά στην κυβέρνηση ότι δεν, αυτό που θα κάνουμε θα είναι για το, αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε θα είναι για το συμφέρον του ελληνικού λαού και σίγουρα πριν την κάθε απόφαση που θα πάρουμε θα ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο, ακριβώς. Εντάξει, γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία, όπως είπε ο Γιώργος, με τα χρήματα που έχουν στις τράπεζες για το αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Όχι, αυτά δεν ισχύουν. Τα ακούμε εδώ και τρεις μήνες που έχει βγει η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε Σαββατοκύριακο κλείνουν οι τράπεζες κάθε Παρασκευή βράδυ και τη Δευτέρα τα έχουν χάσει. Έχετε δει να γίνεται κάτι τέτοιο? Όχι, αυτό που βέβαια. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Κάποιοι αυτοί οι οποίοι τα λένε όλα αυτά που λένε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος και προσπαθούν. Ο λόγος που σας ρωτάμε, κύριε Σταθά, είναι ότι ακούγονται τέτοιου είδους σενάρια και από στελέχη της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λέμε. Δεν νομίζω να έχει πει επίσημα κάποιο στέλεχος κυβέρνησης κάτι τέτοιο ότι θα βγούμε εκτός ευρώ ή όχι, ότι θα... Όχι, όχι, καταρχήν δεν μιλήσαμε εμείς καθόλου για εκτός ευρώ. Εμείς έτσι, λέμε, ή για κάτι άλλο. Ότι θα... Μιλάω για τα ταμιακά διαθέσιμα που λένε ότι τα ταμεία αδειάζουν. Τα ταμεία, ακούστε να δείτε, τα ταμεία άδεια ήταν, δεν ήταν ποτέ γεμάτα. Γι' αυτό και έχουμε πάρει λοιπόν όλες αυτές τις 100 δόσεις, γι' αυτό και κυνηγάμε τη φοροδιαφυγή, για να έχουμε τη ρευστότητα να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες εντός Ελλάδος. Λοιπόν, αυτή είναι, πώς λένε, γι' αυτό δίνουν και την καθημερινή μάχη, η κυβέρνηση να μαζεύει χρήματα, και αυτό πρέπει να κάνει. Έτσι, λοιπόν, αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα, να μην δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα που λέτε. Μέχρι στιγμής, επίσημα δεν υπάρχει κάτι ίδιο πρόβλημα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον τι θα γίνει, κανένας δεν μπορεί, όπως το λένε, να προβλέψει ότι θα συμβεί. Η 24η Απριλίου είναι όντως το τελικό χρονικό? Όχι, δεν είναι όντως, δεν είναι τελικό. Α, μεταφέρεται. Πείτε το. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να είναι το τελικό για να ξεμπερδεύουμε, να το πω έτσι απλά λαϊκά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι δανειστές μας θέλουν να πιέσουν παραπάνω, θέλουν να εκβιάσουν την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς δεν θα περάσει τόσο εκβιασμός, γιατί δεν είναι ότι πανεκβιάσουν ξανά, όπως είπα και πριν εμάς, πανεκβιάσουν τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζει και έδειξε και με την ψήφο ότι δεν φοβάται. Άρα λοιπόν, εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Διαπραγματευόμαστε για το καλό της πατρίδος και δεν είναι θέμα αξιοπρέπειας, είναι θέμα επιβίωσης της πατρίδος για τα επόμενα χρόνια. Και αυτοί εδώ πέρα θέλουν να μας κάνουν μια παροικία δικιά τους, όπου αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Πάντως είναι πολλές οι φωνές από το εξωτερικό, κύριε Σταθά, εγώ θα το επαναλάβω, ότι έρχεται χρεοκοπία, πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα. Η χώρα, ακούστε να δείτε, ναι. Η χώρα χρεοκοπήσε ανεπίσημα από το Μάιο του 2010. Είμαστε δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή το αποσέρετε πολύ καλά και το ξέρει και όλος ο κόσμος, δεν πληρώνουμε εμείς τα χρήματα, πληρώνουν οι δανειστές. Γι' αυτό και υπήρχε το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα οποία λένε από το εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία λένε ότι θα συμβούνε, αυτοί κάθε φορά που πάνε η διαπραγμάτευση, όλα αυτά λένε ότι άμα δεν κάνουν το ένα, δεν κάνουν το άλλο, δεν θα πάρει τη δόση, δεν θα κάνει το ένα. Τα έχετε δει εδώ και 5 χρόνια κάθε φορά το τι γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπω πρώτη φορά. Mm-hmm. Αυτά είναι λόγια για να ακούμε εμείς. Ή για να δικαιολογούν αυτά που θα κάνουν προς τους δικούς τους πολίτες, τους Ευρωπαίους,
των προηγμένων χωρών της, του Βορρά. Αυτοί δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτό, πάρα πολύ καλά το είπατε. Δεν μπορούν να περάσουν, ότι έχουν μεγάλο πολιτικό κόστος. Σκεφτείτε μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είδεστε, όπως είπε, το 2% είναι, είπε η Ελλάδα, είπε ο Ντάιζεμπλ, δεν είπε ότι είναι κάτι τρομερό. Είναι τα θέματα καθαρά πολιτικά. Σκεφτείτε να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που δεν είχαν πετύχει οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Ελλάδα, που είχαν δώσει τα πάντα και το πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ντόμινο πολιτικά να καταρρεύσουν όλες οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε και στην Ισπανία πώς θα αντιδρά ο Ραχώ και όλοι αυτοί απέναντι στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουν αυτοί, γι' αυτό και κοιτάνε να πλήξουν πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ για να μην σηκώσει κεφάλι κανένα άλλο πολιτικό χώρο απέναντι σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτό είναι ο στόχος τους. Ρωτώ κάτι τελευταίο. Ακούγεται ότι θα περάσει η κυβέρνηση πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κύριε Σταθά, για να μαζέψει χρήματα από φορείς, οργανισμούς, διαθέσιμα και αδιάθετα, για να καλύψει υποχρεώσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν και το... κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω δεν θέλω να απαντήσω. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει και μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και δεν θα σας απαντήσω. Ωραία. Πρέπει όμως να ρωτήσουμε, Γιάννη, εάν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, τον κύριο Σταθά, και το τι εξέλιξη θα έχει αυτή η περίφημη διαδικασία αξιοποίησης του πορίσματος του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε όλοι πολύ καλά ότι η δήλωση του αρμόδιου Υπουργού ήταν ότι το πόρισμα είναι στη διάθεση όσων θέλουν να το αξιοποιήσουν. Και έχω την εντύπωση, ότι αναφερόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχήν, το πόρισμα, επειδή ήμουνα και στην προηγούμενη επιτροπή, την διακομματική για την εκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων, όπως είμαι και τώρα, αυτό το πόρισμα σε εμάς, τα μέλη της επιτροπής, ακόμα δεν έχει στα χέρια μας. Για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να το αξιολογήσουμε με βάση και όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει από διάφορους φορείς, υπουργεία κτλ. Μέχρι στιγμής, όσο αφορά τις επανορθώσεις, το κατοχικό δάνειο κτλ. Μόλις θα το έχουμε στα χέρια μας, θα μπορέσουμε να σου πω τι θα γίνει. Σίγουρα εμείς έχουμε ζητήσει και εγώ με ερώτηση δική μου να το πάρουμε. Μου απάντησε το Υπουργείο ότι είναι απόρριτο και αφορά εθνικά θέματα και δεν μου το χορήγησαν. Σαν Επιτροπή με την Πρόεδρο της Βουλής, που είναι και Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής, έχουμε ζητήσει να πελέτη στα χέρια των μελών για να μπορούμε, γιατί διαφορετικά τι Διακομματική Επιτροπή διεκδίκησή μας. Αν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία που πρέπει για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με πραγματικά στοιχεία της επανορθώσεις, και πρέπει όποιος έχει όποια πληροφορία έχει σε επίπεδο κυβερνητικό και μη να μας την δώσει, να μας την παρέχει για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την πατρίδα. Φαντάζομαι όμως ότι το μέγιστο της αξιοποίησης γίνεται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι δεν είναι? Το μέγιστο γίνεται, της αξιοποίησης θα γίνει όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα βγάλουμε, γιατί όπως έχετε ακούσει στα χρόνια που μιλάμε, δεν είμαι από τους λίγους ανθρώπους που δεν μιλάνε για τα νούμερα των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Θέλουμε όλα αυτά τα οποία να βγουν με βάση αποδεκτά. Κύριε Σταθά, για να καταλάβουν και οι πολίτες που μας ακούν τώρα, γιατί έχουν ακούσει πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, σκοπός δεν είναι να καθίσει η άλλη πλευρά στο τραπέζι? Για να ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να είμαστε σοβαροί. Διώνουν πάρα πολύ λοιπόν και λένε τόσα δισεκατομμύρια το κατοχικό δάνειο, τόσα δισεκατομμύρια λένε επανορθώσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και δεν εξυπηρετούν το συμφέρον. Απλά λένε νούμερα για να πούνε ότι έχουν κάτι έχουν κάνει. Ναι, λοιπόν, αλλά τώρα υπάρχουν τα νούμερα. Ακούστε να δείτε. Τα πραγματικά νούμερα θα είναι αυτά τα οποία θα βγουν στο τέλος από την Επιτροπή, όπου με αυτά τα νούμερα τα οποία θα είναι υπολογισμένα τόσο κατοχικό δάνειο με βάση τα διεθνή στάνταρ, όπως και επανορθώσεις, όπου θα είναι αποδεκτά σαν νούμερα και από τις δύο πλευρές, για να μπορέσεις να κάτσεις πραγματικά σοβαρά και υπεύθυνα σαν κράτος να διεκδικήσεις. Διαφορετικά όλα αυτά, όπως λένε τις αερολογίες που λένε κάποιοι και νούμερα από εδώ και από εκεί, εγώ διαφωνώ και δεν με εκφράζουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για εθνικά θέματα και δεν πρέπει να πετάμε κορώνες απλά για να γίνουμε αρεστοί ή γιατί θέλουμε να κατέβουμε για βουλευτές ή να κατέβουμε να διεκδικήσουμε κάτι άλλο και παίζουμε πάνω σε επανορθώσεις. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, με υπευθυνότητα η Επιτροπή θα βγάλει ένα πόρισμα στο τέλος, όπου για θα λέμε τεκμηριωμένα επιστημονικά ποιο είναι το κατοχικό δάνειο και ποιες είναι επανορθώσεις. Κύριε Σταθά, για να καταλάβω καλά, δεν δέχεστε τα νούμερα του πορίσματος? Τα νούμερα του πορίσματος δεν είναι άμα τα δέχομαι, όχι, πρέπει να τα δω. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν τα έχω δει επίσημα τα πορίσματα του, τα νούμερα του πορίσματος. Φαντάζομαι όμως ότι ξέρετε ότι έχει ήδη διαρρεύσει. Εγώ δεν έχω φαντασία, εγώ πρέπει να δω με τα μάτια μου κάτι. Δεν δουλεύω με τη φαντασία.
Έχω μάθει να είμαι πραγματικός. Θα τα δω, θα δω πώς έχουν υπολογιστεί, θα δω με ποιο τρόπο έχουν υπολογιστεί, να δούμε ότι είναι τεκμηριωμένος επιστημονικά αυτός ο τρόπος και αποδεκτά με βάση τα διεθνή στάνταρ, γιατί μόνο έτσι θα πρέπει να σοβαρευτούμε, όπως είπα πριν, σαν χώρα. Δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και να, δηλαδή, γιατί απαξιώνεις και την διαδικασία και την διεκδίκηση, αν δεν είναι σοβαρός. Ναι, και γίνεσαι γραφικός. Έχουν διαρρεύσει, όχι έχουν διαρρεύσει, ο κύριος Μάρδας νομίζω τα είπε έτσι, δεν τα είπε κάποιος. Ο κύριος Μάρδας που το είπε, εμείς το ζητήσαμε επίσημα αρθεί να μας το πει και τον έχουμε καλέσει αρθεί επίσημα να το πει και στην Επιτροπή. Μάλιστα. Να καταγραφεί στα πρακτικά της Επιτροπής, όπου εκεί πέρα θα είναι και επίσημα και να μας πει πώς έχουν υπολογιστεί και να τα πάρουμε να το δούμε. Δεν ξαναλέω πάλι, δεν μπορώ εγώ, αν θέλω, γιατί μπορώ να καθίσουμε σε μια παρέα, να πίνουμε το καφεδάκι μας στη Λαμία ή στη Λιβαδιά ή στο Δίστομο και να λέμε διάφορους αριθμούς. Αυτό δεν το κάνουμε. Πρέπει να σοβαρεί να διεκδικούμε αυτό. Γιατί βλέπω και εσείς στην εκπομπή σας και στα δελτία σας βγάζετε κάποιους ανθρώπους που λένε τόσα νούμερα του να. Τόσα... Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, δεν μπορεί να μας πάρει σοβαρά να κανένας να λέμε. Πάντως από αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν πολυδέχεστε τα όποια νούμερα. Θα δεχτώ τα νούμερα που είναι τεκμηριωμένα. Μισό λεπτάκι λίγο. Δηλαδή το πόρισμα του Εθνικού Λογιστηρίου, του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους δεν θα είναι τεκμηριωμένο. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει επίσημα. Ναι, τα όποια νούμερα δεν θα είναι τεκμηριωμένα. Θα σας πω το εξής. Μόλις θα δούμε επίσημα στο πώς θα έχουν τεκμηριώσει, τότε θα σας πω γιατί πρέπει να τα δω πώς θα έχουν τεκμηριώσει. Γιατί δεν ξέρω τι έχουν βάλει μέσα. Γιατί με αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ένα πράγμα. Το 2011 ο κύριος Αχινίδης έλεγε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το κατοχικό δάνειο. Και μετά, όταν απειλήθηκε ότι θα πάμε στον εισαγγελέα, ξαφνικά βρέθηκαν όλα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το κατοχικό δάνειο. Το 2011 γίνανε αυτά, δεν γίνανε πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, άραγε, εγώ γι' αυτό ξαναλέω πάλι, πρέπει να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία και να δούμε με ποιο τρόπο έχουν αυτά τα στοιχεία, με ποιες μελέτες και με ποιες μεθοδολογίες έχουν βγει αυτά τα νούμερα τα οποία λέμε. Αν δεν το δούμε, αυτή τη στιγμή ούτε μπορώ να φαντάζομαι πως ήταν πριν, ούτε τίποτα. Πρέπει να έχουμε τα χαρτιά στα χέρια μας, να τα μελετήσουμε, να τα μελετήσουν και οι ειδικοί, για να έχουμε κάτι σοβαρό. Που αυτό το αποτέλεσμα θα είναι τεκμηριωμένο για να μπορέσει να κάτσει στο τραπέζι, να το διεκδικήσει. Διαφορετικά με αερολογίες και με φαντασίες δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, δεν μπορεί να σε πάρει κανένα σοβαρά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μάλιστα. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Καλό βράδυ να καλό βράδυ σας και στους θεατές. Σας ευχαριστώ. Αρκετά σημαντικά τα όσα είπε ο Γιάννης ο Σταθάς. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θέματα μεταναστευτικού. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο της Τελείας στην Στυλίδα, καθώς επίσης και ένα πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει αύριο το 1 Κεντρικής Ελλάδος για την 21η Απριλίου Χρήστος με την Ζημιανίτη. Επιμέλεια του σκηνοθέτη Χρήστου Ζημιανίτη. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπάλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπάλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπάλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πύρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχοντρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών.
Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΗ. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΩΜΗ. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22 330 92 360 και 92 065. Πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί κυριότερα στην Αθήνα, στα νησιά, στην Αθήνα, αλλά βεβαίως φαίνεται να επεκτείνεται ίσως και στην περιφέρεια, καθώς αυτό το μεγάλο κύμα των προσφύγων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς υπήρξε και έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με την αρμόδια υπουργό για να βρούνε πιθανούς χώρους για να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες. Είχαμε συνομιλήσει και με τον Δήμαρχο Μακρακόμης, ο οποίος είπε πως η Άνω Καλυθέα είναι ακατάλληλη. Να δούμε γιατί ακούστηκε και για τον Δήμο των Λοκρών. Θα πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Λιόλιο, να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μου, κύριε Λιόλιο, γιατί είχατε έκτακτη σύσκεψη στην ΚΕΔΕ για το συγκεκριμένο θέμα, για το μεταναστευτικό. Είχαμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στην ΚΕΔΕ, παρουσία της αρμοδίας υπουργού και άλλων παραγόντων. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω κάποιος εμπλέκει το Δήμο Λοκρών. Ο Δήμος Λοκρών δεν έχει καμία απολύτως υποδομή για να φιλοξενήσει τέτοιους ανθρώπους, δεν έχουμε κανένα απολύτως κτηριακό συγκρότημα, καμία δυνατότητα. Είναι εγκατεστημένοι βέβαια σε αυτά που έχουμε φτιάξει ως κατασκήνωση για τους τσιγκάνους, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν συζητιέται καν, δεν είναι θέμα αυτό. Είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μια βασική υποδομή για τους πλανοδίους. Επομένως δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο Δήμο των Λοκών. Δεν έχουμε εμείς κανένα απολύτως κατάλημα το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι πιο έτσι συγκροτημένη και πιο ολοκληρωμένη η πρόταση, ώστε να δουν και οι περιφέρειες που ενδεχομένως, αν υπάρχουν όπου υπάρχουν κάποια ιδιωτικά, γιατί και η κυρία Υπουργός μίλησε για ιδιωτικά έτσι, καταλήματα, όπου υπάρχουν ενδεχομένως ή παλιά εγκατελειμμένα ξενοδοχεία ή κάτι άλλο, και εφόσον το νομικό καθεστώς επιτρέπει, ή παλιά στρατόπεδα εγκατελειμμένα ή κάτι άλλο, ή ανθρωπιστικούς λόγους, να λυθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να επιβαρύνει όμως και οικονομικά τους Δήμους, έτσι. Ως εκπρόσωπος και των Δήμων σας λέω ότι τέθηκε αυτό το θέμα, ναι. Ότι δηλαδή και από ευρωπαϊκά προγράμματα δεν πρόκειται να πληρωθούν οι Δήμοι, γιατί δεν είναι δικαιούχοι, είτε ευρωπαϊκά χρήματα που δεν έχουν απορροφηθεί τώρα 4-5 χρόνια δεν πρόκειται να απορροφηθούν με αυτόν τον τρόπο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, ούτε μπορεί να μεταφέρουν, ούτε μπορεί να το πληρώνουν στους Δήμους, ούτε μπορούν να αναλάβουν οι Δήμοι αυτό το πρόβλημα. Έτσι, οι Δήμοι δεν έχουμε τα στοιχειώδη οικονομικά μέσα, μας έχουν αφαιρεθεί από το 2011 και μετά, και συνεχίζει αυτή η αφαίρεση των δικαιωμάτων, που είναι αφαίρεση δικαιωμάτων για τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Λιόλιο, έχουμε οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουμε δηλαδή και άλλους συνανθρώπους μας, που από ανθρωπιστική πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα μεγάλο, ναι. Αλλά ας αναλάβουν εκείνοι οι οποίοι είναι αρμόδιοι να το λύσουν. Κύριε Λιόλιο, συνολικότερα για την Στερεά Ελλάδα έχουν ακουστεί πιθανά σημεία, έτσι, γιατί είστε και και στην ΚΕΔΕ ήσασταν και συζητάτε. Όχι, δεν έχω υπόψη μου εγώ κάτι που να μπορεί, εκτός άμα κάποια στρατόπεδα, αν υπάρχουν τα οποία είναι εγκατελειμμένα, ή κάποιοι δημόσιοι χώροι, κρατικοί χώροι, οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για να εγκαταστούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί και ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο 10 ή 15 χρόνια τώρα ενδεχομένως καταλαβαίνετε ότι είναι ακατοίκητο, έτσι. Σωστά. Είναι ακατοικήσιμο. Άρα για το Δήμο πάντως. Υπάρχει υποδομή εκεί. Δηλαδή. Σωστά. Άρα για το Δήμο Λοκρών δεν τίθεται θέμα, δεν γιατί υπήρξαν τέτοιοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε εμάς. Δεν έχουμε τίποτα εμείς. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, έχουμε τέτοιο θέμα εμείς. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, είχατε μία πρόσφατη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία του Κώστα Μπακογιάννη, για να αλλάξουμε λίγο θεματολογία, για το ΕΣΠΑ συνολικότερα, κύριε Λιόλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο και κάτι ενθαρρυντικό τουλάχιστον. Όλα είναι υπό το φως των προβολέων, θα έλεγα, ναι.
όλα είναι ανακοινώσιμα, δεν κάναμε τίποτα εγκρυπτό. Απλώς ήταν μια συνάντηση εργασίας και μια επίσκεψη του κ. Μπακογιάννη στο Δήμο Λοκρών, όπως και στους άλλους δήμους που επισκέπτεται. Ναι. Μια συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το ΕΣΠΑ. Δεν έγινε μια επίκληση και μια αναζήτηση έργων και χρηματικών ποσών και πόρων, διότι αυτά δεν υπάρχουν στο νέο ΕΣΠΑ, όπως ξέρουμε. Να πρέπει να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή έχει πολύ μικρή δυνατότητα έργων και δράσεων, αλλά επίσης έχουμε και πολύ μεγάλο περιορισμό από τον στόχο 2 που είμαστε, ή αλλιώς όπως λέγεται, περιφέρειες σε μετάβαση. Ναι. Επειδή οι περιφέρειες της Ελλάδας υφίστανται τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανικής ζώνης μέχρι τη Θήβα, μέχρι τη Θήβα, η νόφιτα Θήβα, αυτή την περιοχή εκεί. Ναι. Και υποτίθεται ότι οι περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετάβαση έχουν πολύ υψηλό οικονομικό δίκτυο, επίπεδο οικονομικό, εν πάση περιπτώσει, αφαιρούνται και από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και από το παρόν ΕΣΠΑ δικαιώματα που άλλες περιφέρειες έχουν, και γι' αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές που δεν προσφέρονται, ζήτησα εγώ, ώστε να μπορούμε να τις έχουμε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί μια γειτονική περιφέρεια, παραδείγματος χάρη η Θεσσαλία, έχει τριπλάσια ή τετραπλάσια ποσά από τη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, είναι το γνωστό με το στόχο 2 προφανώς, λέτε κύριε Λιόλιο, που παρατηρείται μια, σε μετάβαση, μια εικονική κατάσταση προφανώς. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει... Λοιπόν, είναι αυτό, είναι αίτημα εθνικό αυτό και αίτημα προς την κυβέρνηση και προς όλους τους φορείς, ότι αυτή η αδικία και η ανισότητα που υπάρχει για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να εξαλειφθεί. Και το δεύτερο που ζήτησα, που είναι πολύ σοβαρό, επειδή οι Δήμοι μέχρι τώρα δεν έχουν συμμετοχή σε κανένα από τα ΕΣΠΑ και στην κατάρτιση αυτών των σχεδίων, επειδή υπάρχει και η απάντηση της αρμοδίας επιτρόπου σε ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή για το περιφερειακό πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό σκέλος, από το μήνα Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, ζητάμε εμείς σαν Δήμοι, όλοι οι Δήμοι ομόφωνα, στα επιχειρησιακά προγράμματα και στα υπόλοιπα των προτάσεων που θα εξειδικευτούν, να έχουμε γνώμη ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε σαν Δήμοι όλες τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Είναι και αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, αλλά και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Και φανταστείτε ότι είναι τόσο σοβαρό αυτό το αίτημα που δέχτηκε η κυβέρνηση να ορίσει, και ορίσαμε σε κάθε περιφέρεια 2 εκπροσώπους των περιφερειακών διοικήσεων, ώστε να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, σε αυτές τις προτάσεις, σε αυτές τις λειτουργικές δυνατότητες προετοιμασίας, ώστε να μην αποκλείονται και οι Δήμοι. Και είπαμε βέβαια ότι σαν Δήμος Λοκρών θα διεκδικήσουμε ότι η δίκαια και ισότιμα έχει υποχρέωση να μας δώσει η πολιτεία, επομένως και η περιφέρεια. Κύριε Λιόλιο, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Τηλίδας το συνέδριο του κόμματος Τελεία μετά και τις εθνικές εκλογές. Προφανώς σε μια αποτίμηση της κατάστασης αλλά και, τις νέες προτεραιότητες που ανοίγονται στο ζωφερό πολιτικό κλίμα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τελείας και δήμαρχο Τηλίδας, τον Απόστολο Γκλέτσο. Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλησπέρα, ευχαριστώ ξανά για τη φιλοξενία. Να μου πείτε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, για το συνέδριό σας που έχετε στη Στυλίδα, έτσι, πού θα γίνει και ποιοι είναι καλεσμένοι πάνω απ' όλα. Θα γίνει στη Στυλίδα, στο ΚΠΕ, είναι ένα κτίριο που πάντα ο Δήμος, όποιο κόμμα μας το έχει ζητήσει μέχρι τώρα, με απόφαση Δημάρχου το έχουμε δώσει, οπότε το δίνουμε και στην Τελεία. Θα γίνει, όπως είπαμε, στη Στυλίδα. Θα έρθουν όλοι οι υποψήφοι που κατέβηκαν στις προηγούμενες εκλογές. Όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καινούργιοι υποψήφοι, για να είναι ξανά, πώς το λένε, υποψήφοι στις επόμενες, όποτε αυτές γίνουν. Και πολλά μέλη και φίλοι της Τελείας. Κύριε Γκλέτσο, άρα αυτό σημαίνει ότι παραμένετε κανονικά ως πολιτικός φορέας, ως κόμμα πάνω απ' όλα, και συνεχίζετε την πορεία σας και αναπτύσσεστε προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε, το 1,7 που πήραμε μας δίνει το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσουμε. Μέχρι εκεί, χωρίς πολλές κουβέντες και χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες.
Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να αγγίξετε κάτι περισσότερο, κύριε Γκλέτσο, γιατί τέθηκαν και ζητήματα όπως τη χρηματοδότηση που νομίζω δεν την πήρατε ως κόμμα τελικά. Ναι, δεν την πήραμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αγγίξουμε κάτι περισσότερο εάν δεν υπήρχε τόση μεγάλη πόλωση, και αυτά θα συζητήσουμε λίγο στο συνέδριο. Όχι πολύ, δεν θα το αναλύσουμε ιδιαίτερο για να χάσουμε χρόνο. Υπήρχε μια μεγάλη πόλωση, δικαιολογημένη. Και από εκεί και πέρα το 1,7 το ξαναλέω ότι μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε παρόντες και να διεκδικήσουμε ξανά ένα ρόλο και μια φωνή έντονη, δυναμική και νομίζω που θα έχει, πώς το λένε, θα χρειάζεται μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν. Κύριε Γκλέτσο, θέλω όμως και μια πολιτική, έτσι, ένα πολιτικό σας σχόλιο για την κατάσταση, γιατί είπαμε θα κάνετε και εσείς τον όποιον απολογισμό σας ως τελεία, αλλά θέλω και έναν απολογισμό συνολικότερα με αυτά που ζούμε καθημερινά, με τις διαπραγματεύσεις, με τη νέα κυβέρνηση που υπάρχει. Για πείτε μου πώς τα βλέπετε. Κοιτάξτε, εμείς ασκούσαμε πάρα πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση προεκλογικά και λέγαμε όλα αυτά που λέγαμε. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η κυβέρνηση το χρόνο της και το χώρο της για να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της. Εμείς τον δίνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι εκλεγμένη νόμιμα από τον ελληνικό λαό. Δίνουμε λοιπόν αυτό το χώρο και το χρόνο, ευχόμαστε και θέλουμε να πετύχει, διότι πρώτα απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Ναι. Σε δεύτερο χρόνο εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι ένας δήμαρχος όπου θα διοικήσω άλλα 4 και χρόνια έναν δήμο και θέλω να κάνω, να αφήσω ένα έργο και να φύγω από αυτό το δήμο με κάποια, να έχω κάνει κάτι αυτά τα 4,5 χρόνια. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι θέλω να πετύχει η κυβέρνηση, γιατί αν δεν πετύχει η κυβέρνηση θα αποτύχω κι εγώ σαν δήμαρχος και θα είμαι και σε φοβερά άσχημη θέση σαν απλός πολίτης. Οπότε περιμένουμε και στηρίζουμε. Νομίζω ότι όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις που τώρα γίνονται και όλο αυτό το να βγαίνει κάποιος και να λέει κάτι και να γίνεται μια περίεργη κατάσταση με τους υπουργούς, με τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς, τους αντιπολιτευτικούς, του ποταμιού, όλα αυτά δεν βοηθάνε προς την κατεύθυνση που θέλουμε όλοι. Κύριε Γκλέτσο, εγώ θα το ρωτήσω, θεωρείτε ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης ή και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας, τα γνωρίζετε, μην τα επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει σωστό timing, πιστεύω. Γίνονται πράγματα λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά, από την άποψη του πολιτικού timing. Πολλά θέματα είναι στο λάθος timing. Και όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε αυτό, αλλά αυτή η κυβέρνηση λόγω της απειρίας της, και η οποία απειρία της βέβαια είναι δικαιολογημένη, έτσι. Κανείς δεν γεννήθηκε να ξέρει να είναι κυβερνήτης και τα λοιπά. Αλλά έχει μια παραπάνω απειρία. Οι άλλοι βέβαια είχαν άλλες δυσκολίες, είχαν πολύ περισσότερες δυσκολίες και ήταν και χειρότερες οι δυσκολίες, μην τις πούμε. Κατακρεούργησαν το ελληνικό κράτος, έτσι. Δεν θα ξεχάσουμε τι έχουν κάνει άλλοι 40 χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα timing που πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρεθεί. Κάποιος πρέπει να δώσει το... Δεν ξέρω αν είναι ο Πρωθυπουργός ή κάποιος ή μια ομάδα που πρέπει να δώσει ένα μέτρο. Ένα μέτρο για να ξεκινήσει ένας χαλαρός αλλά καλπασμός. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε αισιόδοξος, να κλείσω με αυτό. Συνολικά, έστω και αν υπάρχει απειρία, όπως μου είπατε, και δικαιολογημένα η πίστοση χρόνου, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάτι καλό για τη χώρα μας? Γιατί είστε και πολιτικό πρόσωπο πάνω απ' όλα, εκτός από αυτοδιοικητικό, και πρόεδρος της Τελείας. Νομίζω ότι εάν όλοι όμως για ένα χρονικό διάστημα κάνουν πίσω, και να βάλω και εμένα μέσα, κάνουμε πίσω, βάλουμε τις... Να μπείτε κι εσείς μέσα, τι εννοείτε? Κάνουμε πίσω. Ναι. Βάλουμε τις κομματικές ταυτότητες και τις κομματικές σφραγίδες στα συρτάρια και δουλέψουμε μόνο σαν Έλληνες και πούμε αυτή είναι η κυβέρνησή μας, τη στηρίζουμε για 2 χρόνια. Τη στηρίζουμε όμως πραγματικά. Τότε νομίζω ότι κάτι
κάτι καλό θα γίνει. Θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το άσχημο σημείο που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Θέλει στήριξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα σε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί την ερχόμενη Τρίτη από το 1 Κεντρικής Ελλάδος για την 21η Απριλίου. Συνειρμικά αναπτύσσονται πολλές σκέψεις βεβαίως για όλη αυτή τη δουλειά, την οποία πραγματικά αξίζει κανείς να την δει. Την έχει ετοιμάσει ο Χρήστος Ζημιανίτης, ο φίλος σκηνοθέτης που βρίσκεται εδώ στο κεντρικό δελτίο, να μας δώσει όλο αυτό το πλάνο. Χρήστο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Γιάννη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτή η δουλειά, η οποία φαντάζομαι χρειάστηκε πολύ κόπο, μεράκι πάνω απ' όλα, τα κείμενα είναι δικά σου, σε ακούω. Φέρε μας στη μνήμη πολλά, ναι, τα οποία έζησες. Οτιδήποτε πούμε για αυτό το ντοκιματέρ, θα πρέπει να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Γιατί? Επειδή έχω γράψει τα κείμενα, επειδή το έχω σκηνοθετήσει, οποιοδήποτε τηλεθεατής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αλήθεια. Εγώ όμως, σαν συγγραφέας, δεν μπορώ να την αρνηθώ, την ειλικρίνεια και την αλήθεια. Γιατί? Πλάνοι μπορούν να μου την καταλογίσουν. Δεν έχει σημασία. Ανειλικρίνεια όμως ποτέ. Γιατί η πλάνη αποτελεί την αδυναμία του νου, αλλά το ψεύδος την ποταπότητα του χαρακτήρα. Αυτό σαν εισαγωγή. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο κύριο θέμα. Πάμε στο κύριο θέμα. Πώς ξεκινάει αυτή η δουλειά, πώς την αναλαμβάνεις, ναι. Συντελεστές, σε ακούω, Χρήστο. Το 1975 που κάναμε την εκπομπή «Τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου μας», το ντοκιματέρ αυτό δεν ήταν να μπει μέσα. Mm-hmm. Ξαφνικά, όταν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο άρχισε η δίκη της Χούντας, εγώ βρέθηκα σαν υπεύθυνος και πήγαν και τραβούσαμε τις δίκες της Χούντας στον Κορυδαλό. Εκεί ακριβώς γνώρισα τον Παπαδόπουλο, γνώρισα τον Πατακό, τον Μακαρέζο και τον Ιωαννίδη. Από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά. Και ξεκίνησε πώς? Από την απολογία του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης, όταν απολογήθηκε, είπε τότε στον πρόεδρο ότι φέρτε μου ένα χαρτί ότι έχω υπογράψει σαν Ιωαννίδης για την επέμβαση κάτω στην Κύπρο. Οτιδήποτε, ένα χαρτί. Υπόψη είναι ότι ο Ιωαννίδης, εγώ λέει, δεν είμαι χαμηλόβαθμος, είμαι υψηλόβαθμος. Ταξίαρχος ήταν τότε. Με αυτή την αφορμή πήγα στο 7ο επιτελικό γραφείο και έψαξα να βρω αν υπάρχει κάτι γύρω από τον Ιωαννίδη. Πραγματικά κανένα χαρτί. Τίποτα. Κατεβαίνοντας κάτω στον Κορυδαλό πάλι μετά για να ξαναμαγνητοσκοπήσουμε, στα διαλύματα της δίκης μίλησα μαζί του. Του είπα πράγματι δεν υπάρχει κάτι εκεί. Εκεί ο Ιωαννίδης γύρισε και μου είπε, άκουσε νεαρέ, επειδή εμείς την αγαπάμε την ΙΕΝΕΤ και επειδή είσαι πολύ νέος, με ρώτησε και όλη την ηλικία μου, του είπα, λέμε 23-24 χρονών, μπορεί να σου συμβούν αργότερα αυτό που θα σου πω τώρα. Εμένα μου λέει, με έβαλε ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Κίσιγκερ και το εβραϊκό λομπί, να ρίξω το μακάριο, να κάνω μια ξενόφερτη δικτατορία και να που με καταντήσανε. Σε λίγο θα με στήσουν στα 5 μέτρα. Αυτό επαναλήφθηκε πράγματι πριν από ένα χρόνο, πάλι με τους ίδιους, εδώ πολιτικό το θέμα, δεν επεμβαίνω καθόλου. Πιάνω τον Πατακό. Του λέω τον Πατακού, τι ακριβώς συνέβη την 21η Απριλίου το πρωί στις 8 η ώρα που πήγανε στο Τατόι. Μου λέει ότι πήγαμε στο Τατόι, εγώ, ο Παπαδόπουλος και ο Μακαρέζος. Μαζί ήταν και οι τρεις. Τον ρώτησα πώς μπήκατε μέσα, γιατί ήξερα, εγώ είχα μάθει ότι για να μπεις μέσα στο Τατόι να συναντήσεις τον βασιλιά, άφηνες το όπλο έξω. Αφήσατε τα όπλα έξω? Μου λέει τα αφήσαμε. Και πήγατε μέσα, σας δέχτηκε ο Κωνσταντίνος? Μου λέει μας δέχτηκε. Και τι σας είπε? Άρχισε, λέει, να μας λέει διάφορα πράγματα, να σταματήσουμε και δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται κλπ. Και γύρισα, με λέει, και του είπα εγώ, του Κωνσταντίνου, τι? Ότι οι επαναστάτες δεν διαπραγματεύονται, απαιτούν. Και φύγαμε. Και του είπαμε ότι θα πάμε να έρθει το απόγευμα στον Πεντάγωνο για να ορκίσει την κυβέρνηση. Αυτά από τους ανθρώπους της Χούντας, τους αξιωματικούς. Πάμε τώρα στους πολιτικούς. Αυτό το ντοκιματέρ, για να φτάσουμε στην 21η Απριλίου, κύριε Βόηθα, να θυμόμαστε, είναι ο τίτλος, ξεκίνησε το 1965 με τις αποστασίες που γίνανε. Τι ακριβώς συνέβη? Το 1975 προς 76 ζούσε και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ζούσε και ο Νόβας και ο Γαρουφαλιάς και ο Μητσοτάκης. Ήρθα σε συνεννόηση και μίλησα μαζί του στο γραφείο για αρκετή ώρα. Πρώτα απ' όλα με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πρόεδρος της ΕΡΕ το 1965. Η ερώτηση που του έκανα ήταν πολύ απλή.
το 1965 γιατί ψηφίσατε την κυβέρνηση Νόβα, γιατί χαρακτηρίσατε τον κόσμο που είχε μαζευτεί έξω από τη Βουλή όχλο και γιατί δεν καταψηφίσατε την κυβέρνηση να πάμε κανονικά σε εκλογές. Γιάννη, ξέρεις τι μου είπε? Τι επί απάντηση. Μία ώρα έλεγε, απάντηση καμία. Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Όποιο πολιτικό καλείς εδώ δεν παίρνεις καμία απάντηση. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και τα λέω στα ίσια, έτσι. Πάω και βρίσκω τον Νόβα. Μία από τα ίδια. Τον ρώτησα τον Νόβα. Εσύ του λέω, γιατί φύγατε από την Ένωση Κέντρου? Τι? Για να γίνετε πρωθυπουργός. Η απάντηση, θέλω του λέω να μου απαντήσετε κι εσείς σε αυτό το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, γιατί φύγατε και γιατί δεχτήκατε να σχηματίσετε μια κυβέρνηση? Αν δεν δεχόσασταν, τότε θα πηγαίναμε κανονικά σε εκλογές. Καμία απάντηση. Μια μισή ώρα, δύο μου τα έλεγε. Το ίδιο έλεγε και ο Γαρφαλιάς. Είπα τότε να πάω και στο Μητσοτάκη. Δεν πήγα. Δεν το συνάντησα ποτέ. Δεν είχε να μου πει και κάτι. Μιλάμε τώρα για αυτούς τους τρεις της Ένωσης Κέντρου. Ακριβώς. Γιατί αυτοί οι τρεις ήταν. Τους ήξεραν σε όλη την Ελλάδα. 15 είχαν φύγει με την αποστασία. Πιο προβεβλημένοι. Ήταν αυτοί οι τρεις. Στο Μητσοτάκη δεν πήγα καθόλου. Γιατί έλεγα μέσα μου ότι όταν είσαι δεύτερος του κόμματος, δεν φεύγεις ποτέ. Αυτή ήταν η αρχή μου. Αυτή ήταν η πολιτική τους. Τελειώνει το ντοκιματέρ, το περνάμε έλεγχο και προβάλλεται τον 21η Απριλίου το 1976. Συγχρόνως το 1976, τον Απρίλιο, περίπου 2-3 Απριλίου, είχαμε ξεκινήσει, όχι εγώ, ο Φίλιππος ο Φυλακτός, ένας συνάδελφος, αιωνία του η μνήμη, θα το λέω μέσα από την ψυχή μου αυτό, ένα ντοκιματέρ για τη Βουλή να κάνουμε. Ντοκιματέρ για τη Βουλή. Για τη Βουλή. Τα κείμενα θα τα έγραφε φυσικά ο Βάσος Βασιλείου, ένας μεγάλος δημοσιογράφος της εποχής εκείνης, ο οποίος ήταν στην Βραδινή και ήταν και προσωπικός φίλος του Τάκη του Λαμπρία και του Κώστα του Καραμαλή. Και είχαμε ξεκινήσει. Εγώ δούλευα βοηθός του. Και κάποιο πρωινό στη Βουλή που ήμασταν μετά την προβολή των ντοκιματέρ, αφού πέρασαν ορισμένες μέρες, έρχεται ο Τάκης ο Λαμπρίας σε ένα διάλειμμα και μας λέει: ο πρόεδρος θέλει να σας συναντήσει, να σας κεράσει ένα καφέ. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Τέλος πάντων πήγαμε, μας σύστησε ο Βάς και ο Λαμπρίας και ο Γέρος ο Καραμαλής, καταπληκτική προσωπικότητα, καταπληκτικός άνθρωπος. Φαίνεται ότι το είχαν δει το ντοκιματέρ, αν ο ίδιος δεν το είχε δει, το είχε δει όμως ο Τάκης ο Λαμπρίας. Μου λέει: έχω τρεις απορίες. Του λέω: ποιες? Πρώτα απ' όλα μου λέει: γιατί ονομάζεις τη Βουλή τσίρκο? Γιατί ονομάζεις τη Βουλή τσίρκο? Γιατί ναι. Ονομάζω τη Βουλή τσίρκο. Όμως για να την ονομάσω τη Βουλή τσίρκο έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόταση. Εγώ έλεγα από ό,τι θυμάμαι τότε και υπάρχει μέσα στο ντοκιματέρ, η Βουλή των Ελλήνων μεταμορφωμένη σε γιγάντιο τσίρκο. Βεντέτες που χαιρετάνε με το σήμα της νίκης και χαμόγελα διαφήμισης στο δοντόκρεμας. Αυτό περνάει πολλά μηνύματα. Δεν το καταλάβαινε. Μου λέει: θα μου το εξηγήσεις. Το εξήγησε τα μηνύματα όλα. Πάμε στο δεύτερο που τον ενδιέφερε. Το δεύτερο, το πιο βασικό, ήταν γιατί ονομάζω τη Βουλή καρνάβαλο. Mm-hmm. Πάλι η λέξη καρνάβαλος είναι μέσα σε μία άλλη πρόταση. Η Βουλή των Ελλήνων μεταμορφωμένη που είπαμε μεταμορφωμένη σε γιγάντιο τσίρκο, ο καρνάβαλος, η Βουλή των Ελλήνων πάλι, τέλος πάντων να μην το πω, δεν θέλω, θα τα ακούσετε στο ντοκιματέρ. Το κρατάμε εκεί. Εντάξει, και μπορεί να το πω λίγο πιο μετά. Το εξηγώ τι σημαίνει και αυτό. Και πάμε τώρα στο τρίτο, το πιο βασικό. Για αν μου λέει κανείς ένα ντοκιματέρ σήμερα, πώς θα την ονομάζεις στη Βουλή? Ο Καραμαλής ήταν αφιερόστομος. Το ίδιο και ο Λαμπρίας. Εγώ δαγκώθηκα. Του λέω, μου λέει: πες το. Του είπα πώς έπρεπε να το πω. Θα το πω εδώ τώρα. Το είπα. Δίνεσαι τα κόκκινα φανάρια. Ο Σίκο Ανοχής. Το οποίο το άκουσα αυτό ακριβώς. Τι έγινε? Αυτό την άλλη μέρα το πρωί, οι συνεργάτες μου που ήταν μέσα, το μεταδώσαν στη Βουλή. Ο Ζημιανίτης λέει, είπε αυτό το πράγμα στον Καραμαλή που τον ρώτησε, τη Βουλή έτσι, είναι εξοφλημένος. Τον έχουν διώξει από την ΕΝΕΛ. Δεν μπορεί να κρατηθεί με τίποτα. Τελειωμένος. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Εγώ συνέχιζα κανονικά, δεν με τελείωσε ο Καραμαλής. Με ρωτάει το τρίτο, το πιο βασικό.
αναφέρεις, μου λέει, κάτι για την Κύπρο. Mm-hmm. Λέω, τι ακριβώς. Μου λέει, πάλι αναφέρεις τον ψεύτικο καρνάβαλο στην Αθήνα. Α, του λέω, μήπως λέτε την πρόταση για την Αμόχωστο, γιατί έγραφα εγώ σε ένα σημείο, η Αμόχωστος πληρώνει με το αίμα της τον ψεύτικο καρνάβαλο στην Αθήνα κλπ. Μου λέει, ναι, μπορείς να μου τα εξηγήσεις. Το εξήγησα. Και κάνοντας χιούμορ, ο Τάκης ο Λαμπρίας λέει στον πρόεδρο, του λέει, άκουσε Κωστά, να πάρουμε το νεαρό να μας γράφει τους λόγους τους πολιτικούς. Και γυρίζει ο Καραβαλής και λέει, πάρουμε, λέει, το νεαρό μας γράφει τους πολιτικούς λόγους, δεν βγούμε ούτε βουλευτές. Ούτε βουλευτές δεν θα βγούμε. Αυτά ακριβώς γίνανε τότε. Προβάλλεται το ντοκιματέρ. Το ντοκιματέρ πότε το 1976 μία φορά μόνο. Μία δεν το επέτρεψαν, ναι, δεν το επέτρεψαν μετά. Ζούσανε όλοι. Ναι, μεν το δεχτήκανε όλοι, δεχτήκαν την ειλικρίνεια, την αλήθεια που υπήρχε μέσα σε αυτό το ντοκιματέρ, τα πάντα δεχτήκανε. Αλλά δεν το αφήσαν να ξαναπροβληθεί. Πάμε τώρα στο κομμάτι, γιατί εγώ δεν πήρα συνεντεύξεις από τον Ιωαννίδη, από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο ή από τον Πατακό. Κάναμε μία σύσκεψη τότε με το διοικητή της ΕΝΕΔ, το Βαβαρούτσο και το Σισμάνι, και μου είπαν να πάρουμε. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούσαν την ΕΝΕΔ. Άλλωστε και οι αξιωματικοί που ήταν στην ΕΝΕΔ δεν είχαν φύγει, ήταν όλοι. Υπηρετούσαν τότε που ήταν και αυτοί εκεί. Είπα, θα πάρω. Φεύγω και στον δρόμο το μετάνιωσα. Και ξαναγύρισα την άλλη μέρα στην ΕΝΕΔ και είπα στο διοικητή, του λέω και στον Κώστα, το Σισμάνι, εγώ του λέω, δεν θα πάω να πάρω καμία συνέντευξη. Και μου λέει, γιατί. Του λέω, ακούστε να δείτε. Ιάν, πάμε και πάρουμε μια συνέντευξη από τον Παπαδόπουλο, από τον Πατακό και από τον Μακαρίζο και από τον Ιωαννίδη, να μας πούνε τι, ότι αυτοί δεν κάνανε επανάσταση, ότι δεν κάνανε βασανιστήρια. Όμως τα κλείς, ο άνθρωπος είναι ανάπηρος. Ο Παναγούλης τα ίδια. 10 με 15.000 αγωνιστές ήταν στα νησιά και στις φυλακές. Άρα του λέω, εάν κάνω κάτι τέτοιο και τους πάρουμε συνέντευξη, τότε ακριβώς θα είναι βλαστήμια για τον Έλληνα, για την Ελλάδα, για το συγγραφέα και για όλους τους τελεθεατές. Του λέω, δεν είναι τίποτα. Συμφωνήσανε και οι τρεις. Και μου λέει, τους πολιτικούς, γιατί δεν παίρνεις. Γιατί δεν μου δώσαν σταράτα απάντηση. Έτσι έγινε αυτό το ντοκιματέρ. Τώρα μπορείς να με ρωτήσω ποια λεπτομέρεια θέλεις. Εγώ αυτό το, πριν σε ρωτήσω για το φάκελο Κύπρο, Χρήστο, πριν πάμε εκεί για να ολοκληρώσουμε, ναι, το κομμάτι ντοκιμαντέρ, το ξαναλέω, αυτή, ναι, την άρτια, οργανωμένη, πολύ όμορφη δουλειά θα την δούμε την Τρίτη από το ένα Κεντρικής Ελλάδος, αυτό που μας έχεις ετοιμάσει. Υπήρξαν ώρες που αγανάκτησες, ώρες που ήθελες να τα βροντίξεις, να το πω. Γιάννη μου, ναι. Πολλές φορές αυτό το ντοκιμαντέρ. Πρώτα απ' όλα έπαιζα, όλοι μου λέγανε, παίζει την καριέρα σου κορώνα γράμματα. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς αύριο το πρωί εκτός ΕΝΕΔ. Ήταν ένα ρίσκο επαγγελματικό. Μεγάλο ρίσκο. Ο πατέρας μου ήταν ο πιο καλός κριτικός επάνω. Δηλαδή μου έκανε τόσο κριτική στα ντοκιματέρ που δεν έκανα ούτε οι εφημερίδες. Εντάξει. Όταν διάβασε τα κείμενα μου λέει, πολύ καλά, αλλά σε βλέπω να σε βάζω στο εργοστάσιο στη σελίδα υπάλληλο. Έτσι μου είπε. Γιατί ο πατέρας μου ήταν στην Ένωση. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε από εκεί και ξεκινάμε. Οι δυσκολίες ήταν στους πολιτικούς που δεν λέγαν την αλήθεια, Γιάννη. Δεν μου απαντούσαν. Εγώ δεν ήθελα να μου απαντήσουν ναι ή όχι. Το κάναμε. Ψηφίσαμε τον Νόβα. Και δεν δίναν απαντήσεις. Όχι, μέχρι και ο Μαρκεζίνης ακόμα που πήγα και συνάντησα. Ο Μαρκεζίνης που εμείς τον βρίζαμε στο Πολυτεχνείο, Μαρκεζίνη Μασκαρά, που πήγα και το συνάντησα. Δεν μου εξήγησε το λόγο γιατί έγινε πρωθυπουργός, δωτός πρωθυπουργός. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή με πηγαίνανε από εδώ, με πηγαίνανε από εκεί. Εγώ τα άκουγα και στο τέλος συμφώνησα να μην πάρω από καμία συνέντευξη. Εντελώς καμία, δεν πήρα. Λοιπόν, όλο αυτό θα το δούμε. Ναι, να πάμε, Χριστό, λίγο και για την Κύπρο. Για την πάμε στο φάκελο Κύπρο. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει, ναι, κοίταξε, κάτι, με, γι' αυτό. Πρόσεξε με. Το ντοκιματέρ αυτό τελειώνει με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Όταν έψαξα να βρω το φάκελο Κύπρου, βρήκα. Τι βρήκα όμως, έτσι. Τις απολογίες του Μπονάνου. Ο Μπονάνος τι ήταν τότε, αρχηγός στρατού, χουντικός. Τον είχε βάλει χούντα. Του Παπα-Νικολάου και όλων των χουντικών, των πρωτοπολιεκάρων που ήταν εξωματικοί. Εντάξει, δεν βρήκα κάτι το οποίο να είναι. Βρήκα όμως την επιστολή του Μακάριου, την οποία την είχε στείλει στον Κιζίκη.
Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Εάν οι πολιτικοί λένε ότι υπάρχει φάκελος Κύπρου, εγώ τότε έψαξα μέσα στον Πεντάγωνο, μέσα στη Βουλή, πουθενά σαν η ΕΝΕΔ δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Αν υπάρχει ένας πολιτικός που σήμερα θα μου φέρει το φάκελο Κύπρου, εντάξει, θα το δεχτώ. Να μην έχει όμως αυτά μέσα, να έχει τα άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όχι, για μένα όχι. Εγώ τότε, το 1976 που το έψαξαμε, που ήταν νοπά τα πράγματα, υπήρχαν αυτές οι απολογίες, οι οποίες δεν μου λέγαν τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι, απολογήθηκε ο Μπονάνος και έλεγε, δεν έδωσα εγώ τη διαταγή. Απολογήθηκε ο Παπανικόλα, αρχηγός αεροπορίας. Τι ήταν, κάτι άλλοι από εκεί μέσα, από εδώ και από εκεί, εξωματικοί ήταν αυτοί. Τι θα γράφανε εναντίον τους. Προφανώς. Τίποτα. Δεν υπάρχει μια υπογραφή. Απολύτως τίποτα. Έψαξα να βρω για το φάκελο της Κύπρου, εκείνο με ενδιαφέρε περισσότερο ήταν η συνάντηση που είχε κάνει το 1967 ο Κόλλιας σαν πρωθυπουργός, ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός και ο Ντεμιρέλ από την Τουρκία πάνω στη Θράκη. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, εντάξει. Δεν είχαν τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα μέσα, κανένας φάκελος. Άλλωστε ο Ντεμιρέλ όταν ήρθε εκεί πάνω, στο πούμε από ό,τι διάβασα και ρώτησα από εδώ και από εκεί, δεν είχε κανένα σχέδιο για την Κύπρο οτιδήποτε. Ήρθαν για να βοηθήσει τη Χούντα. Εγώ τα γράφω αυτά στα κείμενα. Ας μου φέρουν όμως το φάκελο της Κύπρου. Δεν υπάρχει. Και αυτά που φωνάζαν όλοι οι πρωθυπουργοί. Εκφοβισμός ήταν για τους βουλευτές. Για μένα προσωπικά. Δεν μπαίνω εγώ στην πολιτική. Μακριά από την πολιτική από μένα. Όμως κανένας πολιτικός εμένα δεν μου έφερε το φάκελο της Κύπρου. Χρήστο, σε ευχαριστώ πραγματικά. Θα το δούμε, ξαναλέω, αυτό το ντοκιμαντέρ την Τρίτη, 21η Απριλίου, σημαδιακή ημέρα. Ναι. Για τους μεγαλύτερους ξέρουν ήταν πολλά Παρασκευή τότε, ναι, ήταν ναι. Παρασκευή τότε και να κλείσουμε με ένα ναι, ναι. Και κάτι ακόμη. Βεβαίως. Το οποίο το άφησα για τελευταίο. Σου είπα για τον Πατακό που είχαν πάει το πρωί στο Τατόι. Πήρα τηλέφωνο τον βασιλιά στην Αγγλία. Του είπα ποιος είμαι και του είπα ακριβώς κάνουμε ένα ντοκιματέρ για την ΕΝΕ. Δεν υπήρχε τότε άλλο ντοκιματέρ για την 21η Απριλίου. Όλα γίναν μετά. Το πρώτο ήταν αυτό. Τον ρώτησα αν πράγματι στις 7 η ώρα το πρωί ήταν, στις 8 η ώρα το πρωί ήταν εκεί η Χουντική. Μου λέει ναι. Και ξέρετε τι το ρώτησα από το τηλέφωνο και δεν πήρα απάντηση. Όταν σας συναντήσανε, είχαν τα όπλα μαζί τους, τα πιστόλια. Μου λέει όχι. Το ξέρω, του λέω, γιατί μου το είπαν οι ίδιοι, γιατί είχαν αφήσει την υποδοχή. Και γιατί δεν τους καθάριζες. Να τελειώνουμε και εσύ να γίνεις ήρωας. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Αλλά πήγες, λέω, το απόγευμα, ναι. Επάνω στο Πεντάγωνο, μίλησες με τον Κανελόπουλο να σου πει τι ο Κανελόπουλος. Τι να σου πει, αφού αυτοί οδηγήσανε στη Χούντα. Δεν την οδήγησα εγώ. Σωστά. Μείναμε εκεί, δεν του πήρα συνέντευξη. Δεν ξαναμίλησα μαζί του. Αυτό το τηλεφώνημα του είχαμε κάνει, τίποτα άλλο. Χρήστο, σε ευχαριστώ ειλικρινά για την παρουσία σου για άλλη μια φορά. Θα ακολουθήσουν και άλλα ντοκιμαντέρ τα οποία έχει σκηνοθετήσει, επιμεληθεί. Θα τα παρουσιάζουμε, θα προλογίζουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει. Και είναι τιμή για την περιοχή μας. Τη Μάχη της Κρήτης, ακριβώς. Είσαι από τη Στυλίδα, πρέπει να πούμε, και είναι τιμή για την περιοχή που έχει τέτοιους ανθρώπους, που βγάζει τέτοιες δουλειές. Είναι πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Λοιπόν, Γιάννη μου, το τελευταίο και τέλος, έτσι. Λοιπόν. Ο Γέρος ο Καραμαλής μαζί με τους άλλους ότι ήμασταν μέσα, που με ρώτησε κάτι, ξέρεις τι γύρισε και του είπα για την Κύπρο. Η Ελλάδα, του λέω, αναπνέει με δύο πνεύμονες. Ο ένας είναι Αμερικάνικος, ο άλλος είναι Εγγλέζικος. Και λόγω του Κυπριακού παθαίνει ασφυξία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με την συνέχεια του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.